Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 24 Μαΐου 2023. Είμαι ο Ανδρέας Σταματόπουλος, Διευθύντης Ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης και εκτάκτως αντικαθιστώ μέχρι να έρθει τη Χριστίνα Τσόρμπα, η οποία λείπει σε ανηλυμένη υποχρέωση εδώ δίπλα στην Beyond, τη μεγάλη αυτή έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας, για την οποία θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχάλη Κούπκα. Προηγουμένως όμως να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου των πολιτικών αρχηγών, όπου βεβαίως ξεκινάει η διαδικασία για τις καινούργιες εκλογές. Θα οριστεί υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, του ελεγκτικού συνεδρίου, και σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι ένας μεταξύ των τριών ανώτατων πρόεδρων των δικαστηρίων που μπορεί να διοριστεί υπηρεσιακός πρωθυπουργός, σύμφωνα βεβαίως με τις συνταγματικές επιταγές. Έτσι λοιπόν θα έχουμε καινούριο πρωθυπουργό, θα ορκιστεί ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς και υπό την πρωθυπουργία του θα διεξαχθούν οι εκλογές της 25ης Ιουνίου, από τις οποίες βεβαίως θα γίνουν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογής, από τις οποίες βεβαίως θα προκύψει η επόμενη κυβέρνηση του τόπου. Και βλέπουμε ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, κανένας δεν κολυσιέργησε, όλοι πήραν και παρέδωσαν άμεσα, οι τρεις πρώτοι δηλαδή, την διερευνητική εντολή, προκειμένου να επισπευθούν όσο γίνεται, όσο επιτρέπει το Σύνταγμα, οι διαδικασίες για την διεξαγωγή των εκλογών και την ανάληψη της νέας κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε, καθώς περίπου ένα μήνα έχουμε μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τώρα να πούμε ότι ένα από τα περιστατικά τα οποία πραγματικά μας προβλημάτισαν στην προεκλογική περίοδο ήταν και η αήθης και ανίκια επίθεση που δέχθηκε ο μεγάλος μας συνθέτης και τραγουδοποιός ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και τώρα ήρθε ο Μανώλης Μητσιάς, ένας παλιός συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου και ένας τραγουδιστής ο οποίος πραγματικά είναι πολύ σπουδαίος, να σχολιάσει όλα αυτά που είπε ο Σαββόπουλος αλλά και την επίθεση που δέχθηκε, λέγοντας ο Μανώλης Μητσιάς ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έγινε, είμαι υπέρ του Σαββόπουλου, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτοί οι οποίοι κριτικάρουν πολύ εύκολα ό,τι λέει ο καθένας. Ο καθένας μπορεί να κάνει και να επιλέξει ό,τι θέλει στη ζωή του. Και ο Σαββόπουλος, λέει ο Μητσιάς, είδε ότι το κράτος χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση. Καλά έκανε και είπε ό,τι είπε. Έχετε, λέει, φανταστεί ποτέ ότι εμείς οι Έλληνες θα είχαμε κυβέρνηση με 5 κόμματα? Είναι δυνατόν, λέει ο Μητσιάς. Βεβαίως δεν έχουμε παράδοση για 5-κομματική κυβέρνηση. Είχαμε 2 κόμματα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και βεβαίως είχαμε και την κυβέρνηση λίγο πιο πριν το 2012, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε την σύνδεση, μάλλον θα έχουμε την συνέντευξη με τον Μιχάλη Κούπκα ευθύς αμέσως και βεβαίως θα τον καλησπερίσω εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης και σε λίγο θα μπει και η Χριστίνα Τσόρμπα για να κάνουμε όλοι μαζί μια συζήτηση. Καλό απόγευμα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, κύριε Κούπκα, να πούμε ότι αν έχουμε έτοιμο το βίντεο με την μεταγένεια, με την συνέντευξη που της Beyond από εχθές, μπορούμε να το δούμε από τα χθεσινά θέματα, μπορούμε να το δούμε και βεβαίως θα συνεχίσουμε με την κουβέντα μας. Λοιπόν, κύριε Κούπκα, εσείς ως αντιδήμαρχος και ως Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζετε και συνδιοργανώνετε αυτή τη μεγάλη έκθεση. Εννοείται. Και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που έχουμε την μεγαλύτερη διεθνή έκθεση σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας εδώ, λίγα μέτρα μακριά από το στούντιο της τηλεόρασης. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ένα γεγονός που προσδίδει εξωστρέφεια. Είναι ένα γεγονός συμπηγιών που μας ενημερώνει, μας μαθαίνει τα καινούργια γράμματα σε ό,τι αφορά την καινοτομία διεθνώς και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μας φέρνει σε επαφή και μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει ο ένας τον άλλον και κυρίως εμείς ως Δήμοι που είμαστε στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε, των απαιτήσεων των πολιτών, μαθαίνουμε τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός και ποιες είναι οι νέες σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς μέσα από την Beyond. Ωραία. Τις εξελίξεις αυτές μπορεί να τις υιοθετήσει δηλαδή ο Δήμος και να μειώσει τη γραφειοκρατία και να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης? Θα μας τα απαντήσετε όλα αυτά, βεβαίως, αφού δούμε το σχετικό βίντεο.
Ανοίγει τις πύλες της η τρίτη Beyond Expo 2023 από τις 24 έως τις 26 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για διεθνείς επιχειρηματικούς leaders, πρωτοπόρους στοχαστές, τεχνολογίας αιχμής και για όλους όσους δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες καταναλωτών. Φέτος θα είναι μια πολύ σημαντική έκθεση που διοργανώνεται για τρίτη φορά. Θεωρούμε ότι η περιοχή και η Θεσσαλονίκη μπορεί να υποστηρίξει μια μεγάλη διεθνή έκθεση τεχνολογίας στα πρότυπα της MWC της Βαρκελόνης. Φέτος βέβαια πέσαμε πάνω στην περίοδο των εκλογών. Αυτό μας δημιούργησε ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι η επιλογή μας, η απόφασή μας είναι να συνεχίσουμε στην απόφαση που έχουμε πάρει να μετακινήσουμε την έκθεση από τον Οκτώβριο στο Μάιο. Αυτό το καθιερώνουμε από φέτος, θα είναι μια ανοιξιάτικη έκθεση τεχνολογίας για την περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι θα είναι ένα πολυγεγονός, δεν θα είναι μόνο έκθεση. Υπάρχουν και πάρα πολλά γεγονότα. Υπάρχει το κεντρικό φόρουμ που διοργανώνουμε, που φέτος αφορά τη σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο. Να πω ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Πολιτικής στηρίζει πάντα την έκθεση Beyond και η τελευταία, η δεύτερη έκθεση και τώρα η αυριανή, η τρίτη έκθεση στην πόλη Θεσσαλονίκης. Πάντα θέλουμε να είμαστε κοντά ό,τι έχει να κάνει με την καινοτομία και την τεχνολογία. Η έκθεση Beyond στην ουσία είναι μια έκθεση που αναδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά γίνεται ένα κέντρο καινοτομίας γενικότερα, με την έλευση πολλών μεγάλων εταιριών από το εξωτερικό. Χαιρετίζουμε την έναρξη της Beyond, την οποία περιμέναμε και φέτος. Την πιο σημαντική έκθεση με εστίαση, θα έλεγα, στο κομμάτι της Μεσογείου, έκθεση η οποία δίνει τη δυνατότητα να μας ενημερώσει και να μας φέρει σε επαφή όλες τις εταιρείες μαζί. Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχει καταστεί επίκεντρο της τεχνολογίας, στρατηγικός προορισμός επενδύσεων σημαντικών εταιριών, Cisco, Pfizer, Deloitte και η λίστα μακραίνει συνεχώς και προσθέτεται και νέες εταιρείες κολοσσού κάθε μέρα, κάτι που φέρνει θέσεις εργασίας στην πόλη, υψηλής εξειδίκευσης και το κυριότερο συνδέει και την τοπική κοινωνία και οικονομία με πολύ σημαντικές εταιρείες που βγαίνουν πάντα μπροστά στο κομμάτι των καινοτομιών και των τεχνολογικών εξελίξεων. Παράλληλα με την Beyond, διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ετήσιο συνέδριο του European Business Angels Network με διεθνείς επενδυτές στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Τι ωραία που έχουμε τον κύριο Κούπκα και στο βίντεο, αλλά κυρίως live εδώ δίπλα μας. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα, κύριε Κούπκα. Αντρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, και καλησπέρα. Και βεβαίως αυτό που θέλω να πω είναι ότι μόλις ήρθα από μία εκδήλωση της Beyond, από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον κύριο Χαριστέα, όπου μάλιστα ήταν στο μπροστά μας και το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να απευθυνόμαστε σε πολλοί νέους. Είναι σπουδαίο πράγμα για τη νέα γενιά να καταλάβει τι έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού υπάρχει πάνω στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, κύριε Κούπκα. Γι' αυτό θα πρέπει η Beyond να γίνει πιο προσβάσιμη σε όλους, νομίζω, και στους νέους ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, ειδικά φέτος το σύνθημα της Beyond, η οποία είναι μια έκθεση που εκ νέου τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, θα έλεγα, της καινοτομίας, τουλάχιστον στην λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το σύνθημα είναι Tech for People, δηλαδή τεχνολογία για τους ανθρώπους. Πώς μπορεί η τεχνολογία και η καινοτομία να γιώνει στον άνθρωπο. Είναι ακριβώς και ο πυρήνας, αν θέλετε, κυρία Τσόλμπα, της φιλοσοφίας μας, στο ότι θα πρέπει κάθε φορά οι καινοτομίες που κάνουμε και φέρνουμε και στο Δήμο Θεσσαλονίκης να αποτυπώνονται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχει περίπου 10 μέρες τώρα που στην περιοχή της πλατείας Ναυαρίνου και του άξονα της Δημητρίου Γούναρη λειτουργεί το γρηγορότερο, το ταχύτατο, τα είδαμε. Κοινόχρηστο Wi-Fi της χώρας. Τώρα, με ταχύτητες. Φτιάσαμε χθες αυτό, κύριε Κούκα. Ακριβώς. Βέβαια. Χαίρομαι που έχετε και το χάρτη. Μέχρι 500 έχει. Mbps. 33.000 τετραγωνικά μέτρα. Πιάνει όχι μόνο τον άξονα της Γούναρη και την πλατεία, αλλά και όλα τα στενά. Λόρδου Βύρονος, Γρεβενών, Γονατά. Τα πάντα όλα. Και ξέρετε, αυτό πρώτα απ' όλα σημαίνει τόνωση της οικονομίας, τόνωση της εμπορικότητας όλης της περιοχής. Έχουμε ένα πολύ σπουδαίο έργο, το Open Mall της Δημητρίου Γούναρη, και επιπλέον κάτι πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, που είχαμε από την πρώτη στιγμή στο μυαλό μας ως Δήμος Θεσσαλονίκης, κάνει τον πολίτη
να επανεκτιμήσει και να ξανααγαπήσει, να αγαπήσει περισσότερο τον κοινόχρηστο χώρο. Ο κοινόχρηστος χώρος, ο δημόσιος χώρος, δεν είναι κάτι που τον χρησιμοποιούμε μόνο διεκπαιρεωτικά για να τον περπατήσουμε, για να πάμε στη δουλειά μας ή να πάμε στο σπίτι μας. Οπότε πρακτικά, κύριε Κούπκα, πώς συνδέεται κάποιος εκεί στο Wi-Fi αυτό? Πάρα πολύ απλά, ανοίγει το κινητό του, ρυθμίσεις, Wi-Fi, City of Θεσσαλονίκη, φαίνεται λοιπόν ότι ο τίτλος είναι κάπου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ναι. Και με το που πατάει πάνω. Αν δεν χρειάζεται ούτε κωδικό ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Απλά θα τσεκάρει ένα πεδίο για να αποδεχθεί τις πολιτικές ασφάλειες. Καταλαβαίνω ότι, ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιες πολιτικές ασφάλειες. Να πούμε επί τη ευκαιρία ότι δεν μπορεί να συνδεθεί κάπου και ως σε ιστοσελίδες ακατάλληλου ερωτικού περιεχομένου. Mm. Δεν μπορεί κάποιος να συνδεθεί σε ιστοσελίδες στοιχηματικές. Ναι. Κατανοείται ότι δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο είναι απαγορευμένο με φίλτρα από το σπίτι του να πηγαίνει στο κοινόχρηστο Wi-Fi και να συνδέεται. Μπράβο που τα βάλατε και αυτά υπόψη σας. Φυσικά και τα βάλαμε και εννοείται ότι αυτά όλα έπρεπε να τα κάνουμε. Άλλωστε είναι και οι πολιτικές ασφάλειες που χρησιμοποιεί και η ίδια η Cisco που μας έχει δώσει όλη την υποδομή για να στηριχτεί όλο αυτό το μεγαλειώδες κατ' εμέ έργο, το οποίο στηρίζει όλη εκείνη τη γειτονιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Τώρα έχω μπροστά μου αυτό που μας στείλατε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, Digital Transformation. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Είστε οι πρώτοι που το βλέπετε αυτό, δεν έχει παρουσιαστεί πουθενά, θα παρουσιαστεί τώρα. Ευχαριστούμε στα πλαίσια, πολύ καταρχάς. Στα πλαίσια της Beyond, mm-hmm, σε λίγη ώρα στην ΚΕΔΕ, παρουσιάζω ένα τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει τρέξει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κυρία Τσόρμπα, για να λέμε και κάποια πράγματα, γιατί ξέρετε, εύκολα ξεχνιούνται. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το 2019 δεν είχε ούτε καν ταυτότητα οφειλής, που σημαίνει ότι ο πολίτης για μία κλήση παράνομης στάθμευσης 10 ευρώ έπρεπε να χάνει τα μεροκάματά του, να έρχεται στο Δημαρχείο, να περιμένει στην ουρά, να ταλαιπωρείται, να τους πάνε τα νεύρα για 10 ευρώ όλα αυτά. Τώρα όλα αυτά τελείωσαν. Έχουν τελειώσει από το 2020 όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμα. Έχουμε 47 ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν γίνει in-house από την ηλεκτρονική διεύθυνση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον πολίτη. Και αυτή η λίστα κάθε μέρα προσθέτουμε και άλλες υπηρεσίες. Θέλουμε μέχρι το τέλος του 2023 ο Δήμος Θεσσαλονίκης να είναι 100% ψηφιακός. Έτσι ώστε ο Δημότης... Θα είναι δηλαδή. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο μεγάλος όγκος των υπηρεσιών που ετούνται οι δημότες, έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίησή τους. Πάντως και εγώ όταν χρειάστηκε, επειδή μετακόμισα το 19 από το 4ο διαμέρισμα στο 5ο και μπήκα στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, πότε, πριν 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, και έκανα αίτηση για να ψηφίζω πλέον στο 5ο διαμέρισμα. Και τα έκανα όλα ηλεκτρονικά και πράγματι τώρα προχτές εκλογές πήγα και ψήφισα στο 5ο διαμέρισμα. Όλα αυτά τα είπα για να ξέρετε που ψηφίζει, γιατί έχουν δημοτικές εκλογές. Δεν ξέρω, κύριε Κούπκα, αν καταλάβατε. Όχι, ωραία, κύριε, είναι και ένας υποψήφιος ψηφοφόρος. Κύριε Κούπκα, η ερώτηση όμως που τίθεται είναι, μπορεί να μην είχε ταυτότητα οφειλής, όπως μας είπατε, και όλα αυτά να γίνανε και είναι πάρα πολύ σωστό, όπως και αυτό το παράδειγμα που έθεσα το προσωπικό, αλλά απ' την άλλη, θυμόμαστε όλοι ότι είχε χακαριστεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μπορεί να μας πείτε τώρα τι γίνεται με αυτό, με τις δικλείδες ασφαλείας που έχετε πόσο βάλει? Πόσο θωρακισμένοι είμαστε, βασικά. Θα έλεγα ότι είμαστε θωρακισμένοι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ξέρετε, όταν μιλάμε για κυβερνοτρομοκρατία και για ανθρώπους hackers που σε στοχοποιούν, δεν είναι ποτέ εύκολο να πεις ότι είμαι 100% θωρακισμένος. Δεν γίνεται, όταν χακάρονται ο Λευκός Οίκος, η CIA, ο Λευκός Οίκος όπως αναφέρεται, αλλά και πολύ σημαντικές τεράστιες εταιρείες, τεχνολογική κολοσσοί, όταν καταφέρουν και σπάνε πρωτόκολλα και πολιτικές ασφάλειες και τους χακάρουν και αυτούς. Ναι, απλώς το ρωτάμε, γιατί είχαμε όμως ακούσει ότι... Όμως, ναι, κύριε Σταματόπουλε, βεβαίως, ακούω. Η κυβερνοεπίθεση έγινε τον Ιούλιο του 2020. Ναι. Ευτυχώς, και να το πω αυτό γιατί ακούμε έτσι και μια άδικη αντιπολίτευση πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν κατάφερε κανείς να προσβάλει ή να χτυπήσει το σύστημα των οικονομικών υπηρεσιών. Δεν χάθηκε κανένας οφειλέτης, καμία ρύθμιση, τίποτα από το σύστημα των οικονομικών υπηρεσιών, πολύ απλά γιατί κάθε μέρα, τότε ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών, κάθε μέρα παίρναμε backup. Κάθε μέρα παίρναμε backup, δύο φορές τη μέρα
το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρναμε backup. Και στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον είμαστε απόλυτα ήσυχοι. Ισχύει η πληροφορία ότι να δεν μπορεί ότι κανείς να βάλει κάτι από ένα USB ή κάτι τέτοιο από μόνος του, πρέπει να είναι ελεγμένα πλέον στις υπηρεσίες όλες του Δήμου για να μην υπάρχει περίπτωση να φέρει κάποιον ιό ή οτιδήποτε? Όχι, δεν πρέπει να είναι ελεγμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί USB, αλλά ακόμα και να βάλει κάποιος ένα USB σε υπολογιστή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η θύρα αυτή είναι κλειστή. Mm-hmm. Και έτσι πρέπει. Είναι μια πολιτική ασφάλειας που ακολουθήθηκε και από τον DPO του Δήμου Θεσσαλονίκης και από εμάς, mm-hmm. για να μην έτσι, για να αποκλείσουμε κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής κυβερνοεπίθεσης. Χώρια τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Η θωράκιση είναι πολύ υψηλότερη. Ποτέ δεν μπορείς όμως να λες ότι είμαι 100% θωρακισμένος όταν έχεις να κάνεις με τέτοιου είδους κυβερνοτρομοκράτες, οι οποίοι κάθε μέρα προσπαθούν και αυτοί και εξελίσσονται. Είμαστε όμως, αν θέλετε, μέρα με τη νύχτα σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε. Να πούμε ότι η κυβερνοεπίθεση έγινε Πέμπτη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης εν μέσω καλοκαιριού και αδειών τη Δευτέρα είχε ανακτήσει περίπου το 75% των αρχείων και αυτή τη στιγμή, κυρία Τσόρμπα και κύριε Σταματόπουλο, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να λέμε ότι κατά 99% έχουμε ανακτήσει τα όσα είχαν χαθεί τότε, εκείνο το χρονικό διάστημα της κυβερνοεπίθεσης. Μάλιστα. Ναι. Εγώ θέλω να ανατρέξουμε, ήδη δείχνουμε διαφάνειες, να μας πείτε λίγο πού εστιάζεται ακριβώς στην ψηφιακή, στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Δείχνεται πρώτα απ' όλα τη διαφάνεια του καινούργιου ΨΟΗ. Είναι το νέο σύστημα που θα χρησιμοποιεί η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα έλεγα ότι είναι μία εφαρμογή και ένα έργο το οποίο οδηγεί τον Δήμο όχι απλά στη νέα εποχή για το αύριο, αλλά και για το μεθαύριο και για το πολύ μεθαύριο. Είναι ένα έργο tailor-made, δηλαδή ακριβώς για το Δήμο Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κατασκευασμένο με βάση ανάγκες, μάλιστα. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι έτοιμο, mm-hmm. το αγοράσαμε και το προσαρμόσαμε σε εμάς. Είναι κάτι που γεννήθηκε, δημιουργήθηκε και προσαρμόστηκε ακριβώς από τις υπηρεσίες του Δήμου για τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που τρέχει εδώ και 2 χρόνια. Θα παραδοθεί, πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Εννοείται θα το παρουσιάσουμε, ούτως ή άλλως θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου. Ένα έργο το οποίο προσθέτει διαφάνεια, προσθέτει αν θέλετε ταχύτητα, προσθέτει καλύτερη εξοικονόμηση διοικητικών πόρων, δίνει δείκτες. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών έχει ένα οπλοστάσιο πλέον με το νέο ΨΟΗ στα χέρια του, ένα υπερόπλο για να μπορεί... Για να καταλάβει ο κόσμος, τι υπερόπλο είναι αυτό που θα καταλαβαίνει, πού υπάρχουν απώλειες, τι πρέπει να συμμαζέψει, να νοικοκυρέψει, τι δίνει πού. Θα είναι ένας κόκκινος συναγερμός σε όλους τους κωδικούς του προϋπολογισμού για τον εκάστοτε αντιδήμαρχο οικονομικών και φυσικά για τον δήμαρχο και για όλη τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και από την αρχή, το έχω πει πολλές φορές και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι ένα έργο μόνο για αυτή τη διοίκηση και για την επόμενη. Είναι και για τις διοικήσεις που βέβαια ακολουθούν από εδώ και πέρα. Και είναι ένα έργο το οποίο εγώ τουλάχιστον είμαι βέβαιος θα το δανειστούν πολλοί δήμοι της χώρας. Σκεφτείτε ότι μέσα σε γιατί λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή άλλοι δήμοι, ο Δήμος Αθηναίων δηλαδή δεν έχουν κάτι αντίστοιχο. Κανένας Δήμος δεν έχει τέτοιο έργο στα χέρια του αυτή τη στιγμή στην οικονομική του υπηρεσία. Είναι δηλαδή τι, ένα λογισμικό τώρα είναι αυτό? Είναι ένα λογισμικό που πιάνει από τα δημοτικά γυμναστήρια, τον προϋπολογισμό, τους δημοτικούς βρεφικούς σταθμούς, όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης συνολικά. Παρακολουθεί τα πάντα, κάνει από μόνο του, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ένα monitoring, μια παρακολούθηση όλων των κωδικών του προϋπολογισμού, προειδοποιεί και ελέγχει πού υπάρχει πρόβλημα, πού υπάρχει αδυναμία, παρακολουθεί την εκτέλεση, τη σωστή εκτέλεση όλων των συμβάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες καταλαβαίνετε είναι εκατοντάδες. Και τι να πω, βασικά... Αυτό θα μπορεί κάτω από συνθήκες ιδιαίτερες να προϋποθέτει, μάλλον να οδηγεί σε διαφάνεια. Δεν ξέρω ποιοι θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να ελέγξουν, να δούνε. Ούτως ή άλλως, κυρία Τσόρμπα, αυτή τη στιγμή όποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης θα δει ότι υπάρχουν ανοιχτά δεδομένα και η παρακολούθηση του προϋπολογισμού συνολικά δίνεται και στον κάθε δημότη. Δεν είναι κλειδωμένη. Mm-hmm. Ο κάθε δημότης μπορεί να δει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Μπορεί, αν γνωρίζει κάποια περισσότερα πράγματα, έτσι, να βγάζει δείκτες αποτελεσμάτων
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Όχι. Και εγώ κάθε φορά που τα παρουσίαζα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιδήμαρχος οικονομικών προσπαθούσα να τα κάνω. Να τα απλοποιήσετε λίγο για να καταλάβουμε και εμείς εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αλλά μέλη της αντιπολίτευσης ή που έχουν ασκήσει το παρελθόν είναι δικά, να καταλάβουν. Είναι δικά τους. Είναι δικά τους. Και όχι μόνο μπορούν πλέον να καταλάβουν βάζοντας οι ίδιοι νούμερα, μπορούν οι ίδιοι ζητώντας από την υπηρεσία να τα παίρνουν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ναι. Και το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε μια παραγωγική, αν θέλετε, αντιπολίτευση. Χώρια του ότι το συγκεκριμένο σύστημα συνδέεται και με το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη. Αυτό θέλω δύο να συστήματα. Λοιπόν, αναβάθμιση ο ΨΟΗ. Δώστε μας μερικά παραδείγματα, γιατί βλέπω τώρα και στη διαφάνεια το λέει. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας με χρήση τεχνολογιών ελευθέρου λογισμικού, ανοιχτού κώδικα, ενοποίησης, ανεξάρτητων εφαρμογών. Δεν είναι πολύ κατανοητά όλα αυτά. Φέρετε μας μερικά παραδείγματα. Το είπατε ήδη κάποια πράγματα που θα τα παρακολουθεί αντιδήμαρχος οικονομικών. Σωστά, σωστά. Ο πολίτης, κυρία Τσόρμπα, αυτή τη στιγμή για να στήσει τρέχει μία ρύθμιση. Η κυβέρνηση έχει φέρει μία ρύθμιση πρόσφατα. Για να έρθει λοιπόν να κάνει τη ρύθμιση πρέπει να έρθει στο Δημαρχείο, έτσι, mm-hmm. και να τη στήσει υπογράφοντας κάποια έγγραφα χαρτιά με το τμήμα εσόδων του Δήμου ή με το τμήμα προσόδων, αναλόγως από πού προέρχεται η οφειλή του. Αυτό τώρα έχει τελειώσει. Με το νέο ΨΕΠ και το νέο ΨΟΗ, σκεφτείτε ότι θα μπορεί ο πολίτης να στείλει τη ρύθμισή του ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας κωδικούς TaxisNet, γιατί πρέπει να γίνεται και μια αυθεντικοποίηση του χρήστη. Αντίστοιχα, στα βήματα που έχει εφαρμόσει η εφορία, η ΑΔΕ, τα τελευταία χρόνια. Το καταλαβαίνετε. Είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα, ότι για κανένα λόγο ο Δημότης δεν θα έρχεται στο Δημαρχείο. Θα τα κάνει όλα από το σπίτι, το γραφείο, το κινητό ή το τάμπλετ ή το λάπτοπ του. Όλα, τα πάντα. Mm-hmm. Κανένας πολίτης δεν θα πρέπει να έρχεται στο Δημαρχείο, παρά μόνο αν θέλει έτσι να μας πει μια καλημέρα. Πάντως θα έχει τη δυνατότητα, αν θέλει να έρθει, να τηλεφωνήσει και να μιλήσει με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Προφανώς, ούτως ή άλλως την έχει τη δυνατότητα mm-hmm. και έχει φυσικά και τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού ραντεβού. Mm-hmm. Βλέπετε σκέφτομαι ότι θα κάποια. Πρέπει να κάνετε τώρα, μπορεί να νομίζω ότι κάνετε ήδη, αλλά να τα μεγιστοποιήσετε για τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, να υπάρξει σεμινάρια για τους μεγαλύτερους, για εκείνους που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα αυτό. Ήδη γίνεται όμως, ήδη έχει ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων mm-hmm. σε συνεργασία με τη Cisco στα ΚΑΠΗ της Θεσσαλονίκης, ανοίγει νέος κύκλος. Γιατί στην σύγχρονη εποχή, στην εποχή του αύριο, το σύνθημά μας είναι ότι κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω και κανένας Σωστά. δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτό το όχημα που μας φέρνει στο μέλλον. Και είχαμε και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή είδαμε ότι οι πιο, αν θέλετε, ηλικιωμένοι συμπολίτες μας είχαν ιδιαίτερη έτσι, θέρμη στη γνώση, ιδιαίτερη δίψα στο πώς να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του Δήμου Θεσσαλονίκης και κυρίως την εφαρμογή του «Βελτιώνω την πόλη μου». Η οποία και αυτή η εφαρμογή έχει αναβαθμιστεί και πλέον έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες κατεβάζοντας την εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» στο κινητό τους να παίρνουν και ενημερώσεις για έργα που γίνονται στη γειτονιά τους έτσι ώστε λόγω χάρη να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα, να μην παρκάρουν γιατί θα γίνεται κλάδευση, θα γίνεται μια ασφαλτόστρωση κλπ. Είναι ένα μικρό, κυρία Τσόρμπα, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, ένα μικρό 112, αρκεί να το έχουν εγκατεστημένο στα κινητά τους. Οπότε βγάζει φωτογραφία, ξέρω τη λακκούβα που υπάρχει, το στέλνει και ενημερώνεται για το πότε θα καλυφθεί αυτή η λακκούβα. Ακριβώς, παρακολουθεί το αίτημά του βήμα προς βήμα, από την στιγμή που παρελήφθη το αίτημα μέχρι και τη στιγμή που ολοκληρώνεται. Όπως είναι η παράδοση δεμάτων, μπαίνεις και βλέπεις ότι πού βρίσκεται το δέμα μέχρι ακριβώς, να φτάσει. Ακριβώς. Ή η παραγγελία που θα κάνεις για να σου έρθει στο σπίτι φαγητό. Κύριε Κούπκα, έχουμε πληροφορία, ας πούμε, πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή. Έχει διαφημιστεί, μέχρι... έχει μάθει ο κόσμος, οι δημότες. Το Improve My City μέχρι στιγμής έχει πάνω από 2.000 χρήστες. Μάλιστα. Και νομίζω θα σας αναφέρω αποτελέσματα της Παρασκευής που έτυχε να μπω μέσα mm-hmm. γιατί στα πλαίσια της Beyond θα παρουσιάσω ένα κομμάτι του «Βελτιώνω την πόλη μου». Είναι πάνω από 102.000 πολίτες και κάθε μέρα ο κατάλογος μεγαλώνει και θέλουμε να μεγαλώνει. Το θέμα είναι φυσικά από εκεί και πέρα και εμείς να μπορούμε σε όλα αυτά τα εκατοντάδες καθημερινά αιτήματα να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε. Αυτό βεβαίως είναι, αυτό και, είναι το και το μεγάλο στοίχημα φυσικά.
Τώρα βλέποντας όλα αυτά, αναρωτιόμαστε τι είναι μετά. Γιατί δείχνετε χαρούμενος και είναι λογικό να είστε χαρούμενος, γιατί είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό. Θα έπρεπε να συμβεί και είναι από τις φορές που λες προηγούμε παρά να ακολουθώ τα γεγονότα, έτσι. Και το δείξαμε αυτό, θα έλεγα, πάρα πολύ καλά και στα πλαίσια των εθνικών εκλογών. Εμείς, 20 μέρες πριν ο Πρωθυπουργός πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαμε ήδη μεταφέρει στο περίπτερο 5 της έκθεσης τα παραβάν, τα 1100 παραβάν και τις κάλπες, και τα είχαμε ξεκινήσει να τα συναρμολογούμε. Τα πανιά καθαρίστηκαν, απολυμάθηκαν, σιδερώθηκαν, ήμασταν πανέτοιμοι. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και τα τάμπλετ αυτά που ακούσαμε δεν υπήρχε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο είχαμε κάποια μικροθέματα λειτουργίας στο τάμπλετ, και αυτά όμως σε συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης και Singular, εννοείται και με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, και αυτά λύθηκαν. Δηλαδή, εσείς ψηφίσατε όπως ο κύριος Πιερακάκης με το... Εγώ ψήφισα, ναι, έτσι, με την ψηφιακή ταυτότητα. Ήθελα να δω, βασικά ήθελα λίγο να τεστάρω αν και λίγο το γνωρίζουν, αλλά τελικά και ο δικαστικός αντιπρόσωπος στο 165 εκλογικό τμήμα που ψηφίζει στον Άγιο Ελευθέριο ήταν ένας εκπληκτικός δικηγόρος, απίστευτα ενημερωμένος, και μου είπε μάλιστα ότι είμαι ο πρώτος που ψηφίζει με τη χρήση του gov.gr, και ήταν μία η ώρα. Η αλήθεια δεν μ' άρεσε αυτό. Πίστευα ότι περισσότεροι δημότες θα το χρησιμοποιούσαν. Εντάξει, φάνηκε ότι θέλουμε λίγο περισσότερο εκπαίδευση. Μένει να αρχίσουμε να ψηφίζουμε και από το σπίτι μας. Δεν μην πηγαίνουμε καθόλου. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει ποτέ. Νομίζω και εγώ δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Γιατί όμως? Γιατί προφανώς τώρα που το σκέφτομαι, τώρα αυθόρμητη σκέψη, αλλά γιατί ταυτοποίηση δεν είναι όταν μπαίνω και κάνω μια συναλλαγή? Είναι και... διαφορετικά, γιατί δεν ξέρεις ποιος μπορεί να κάνει χρήση. Ακριβώς. Με το ίδιο σκεπτικό, ποιος κάνει χρήση και μπαίνει στο λογαριασμό μου? Θα υπάρχει ταυτοποίηση με διάφορες δικλείδες. Εκεί μπορεί να κάνει μια καταγγελία, κάτι. Εδώ τώρα όμως είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να το αφήσουμε τουλάχιστον. Όχι, δεν είναι εύκολο. Να σας πω κάτι, κυρία Τσόρμπα, και εγώ είμαι πάρα πολύ γενικός του υβριδικού τρόπου επικοινωνίας, ακόμα και εργασίας, αλλά δεν μπορεί ποτέ αυτό να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία. Εγώ το βλέπω και στο χώρο της δουλειάς. Το βλέπω και στους χώρους του Δημαρχείου. Είναι τελείως διαφορετικά όταν ο εργαζόμενος έρχεται στο χώρο της δουλειάς, κοινωνικοποιείται, αν θέλετε, διαλειτουργεί με όλους. Άλλο αν είναι θετικό και έχει περισσότερο θετικά που εγώ είμαι μαζί σας, άλλωστε είμαστε άλλης γενιάς έτσι κι αλλιώς, δεν είμαστε 20χρονοι, όμως πιστεύω ότι θα γίνει σε πολύ μεγάλη κλίμακα αυτό. Το λέω γιατί τώρα είμαι επηρεασμένη και από τη συζήτηση στην Beyond που κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, γιατί να μην μπορεί να υπήρχε το ολόγραμμα του κυρίου Σταματόπουλου εδώ να μιλούσε και να είχα και άλλα 10 ολογράμματα, να ήταν ο Πρωθυπουργός, να ήταν ο κύριος Τσίπρας. Αυτό γίνεται, αλλά αυτό άλλο η ψηφοφορία. Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Πάντως, πιστεύω. Είδα τον κύριο Κούπκα στα social media ότι είχε πάει με την κόρη του και ψήφισε. Ναι. Τι σας είπε η κόρη σας για όλη αυτή που είδε τις εκλογές? Τι ηλικία, αυτά? Τι ηλικία? 13, είναι. Δεν ψήφισε η κόρη μου. Έριξε το φάκελο. Έριξε το φάκελο, ναι. Εγώ εννοείται επέλεξα. Περιμένει να γίνει 17 για να ψηφίσει. Περιμένει πώς και πώς. Της άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία. Της άρεσε που στο εκλογικό κέντρο είχε τόσο πολύ κόσμο και είχαν έτσι όλοι μια, θα έλεγα, ζεστή αναστάτωση. Της άρεσε και η διαδικασία των αποτελεσμάτων, των συζητήσεων. Βλέπω δηλαδή ότι. Για δημοσκοπήσει τη βλέπω. Εταιρεία δημοσκοπήσεων τη βλέπω. Έτοιμη. Άρα σα ενθαρρύνει τώρα που θα είστε εκ νέου υποψήφιο να ασχολείστε με τα κοινά? Πάρα πολύ. Είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου. Αν δεν είχα την Κάτια, νομίζω θα μου έλειπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις εκλογές. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας ένα μέρος από αυτό που θα παρουσιάσετε στην Beyond και σε συνέντευξη τύπου, όπως είπατε, κάποια στιγμή. Και βεβαίως περιμένουμε αυτές τις εφαρμογές να τις χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να επικοινωνηθεί εμάς, αυτό μας ενδιαφέρει, να το μάθει ο κόσμος σε όλα, έτσι, για να μπορέσουμε όλοι να τα αξιοποιήσουμε. Σωστά. Όλα τώρα αυτά. Ετοιμάζουμε και στην περιοχή του Ναυαρίνου κάποιες πινακίδες που θα μπουν, κυρίως θα αναφέρονται στους τουρίστες, θα γράφεται στα αγγλικά, εννοείται το λογότυπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και ότι διέρχονται από free wifi zone, για να μπορούμε, αν θέλετε, να τονώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπορική κίνηση της περιοχής. Το Improve My City, αυτά μπαίνει, ας πούμε, στο Google Play και το κατεβάζει την εφαρμογή. Ναι, μάλιστα. Και στο iOS. Και στο iOS. Κανονικά. Και λειτουργεί iPhone, δηλαδή, ναι, και σε Android και περιβάλλον. Android, ναι. Και ναι, σε περιβάλλον iPhone. Θέλω κλείνοντας να πω ότι για εμάς, κυρία Τσόρμπα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν θέλουμε να είμαστε απλά ένα πεδίο εφαρμογής, καινοτομιών και τεχνολογίας. Θέλουμε και εμείς να μπορούμε να παράγουμε και να εξάγουμε γνώση, καινοτομία
και προς τους άλλους δήμους της χώρας. Το έχουμε καταφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά θα παρουσιάσω σε λίγο. Να τα λέτε σε λίγο, να καλέσουμε όποιοι είναι να σας δούνε. Τι ώρα ακριβώς? Στις 2 η ώρα ξεκινάει το μεγάλο συνέδριο των στελεχών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη ΣΚΕΔΕ. Και από εκεί και πέρα θέλουμε πάντα να λειτουργούμε και σαν εγγυητής, σαν θεματοφύλακας και σαν επιταχυντής όλων αυτών των πρωτοβουλειών που έχουν να κάνουν με καινοτομία, με εξωστρέφεια, με δημιουργικότητα. Έχουμε τον Tokyo Thes, που είναι, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική στέγη στο οικοσύστημα startup εταιριών της πόλης, και έχουμε και το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Διοικητική Θεσσαλονίκη, που και εκεί παράγεται πραγματικά πολύ σημαντική γνώση, πάρα πολύ σημαντική, θα έλεγα, επιμόρφωση. Και περιμένουμε και το Thes in Tech, να πούμε και αυτό, κύριε Κούπκα. Και εκεί πάνε καλά τα πράγματα. Θα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανδρέα, ευχαριστώ και εσένα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι,